Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον κύριο Ιωάννη Πουλατσόγλου, υποψήφιο βουλευτή με τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης στο νομό Κοζάνης. Κύριε Πουλατσόγλου, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κυρία Θεοδωροπούλου. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση και να χαιρετήσω όλους τους φίλους τηλεθεατές και ακροατές της εκπομπής σας Πολιτεία Απειλή Πολιτών. Κύριε Πουλατσόγλου, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, πιο πολύ εισβολή θα έλεγα της Ρωσίας, και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τη θέση της Ελλάδας σε αυτή την κατάσταση. Έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί και κάποιες κυρώσεις που προβλέπονται να επιβληθούν από μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία. Και η Ελλάδα είναι ουραγός, θα έλεγα, σε αυτές τις κυρώσεις. Δεν έχει δική της άποψη. Πόσο εξαρτημένη είναι η Ελλάδα από τη Ρωσία για να μπορέσει να συμφωνήσει με τις κυρώσεις που πρόκειται να επιβληθούν? Αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για μια εξάρτηση της Ελλάδος για ένα συμβάν που συμβαίνει εκτός του χώρου της, σημαίνει ότι εμείς δεν έχουμε κυριαρχία, έτσι. Όταν είμαστε εξαρτημένοι, είτε για ενεργειακό εφοδιασμό, είτε για επισητική κρίση, είτε γενικά για οποιαδήποτε παροχή που εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε για τις ιδίες ανάγκες μας, άρα δεν μιλάμε για κυριαρχία, δεν είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος. Έτσι δεν είναι? Και όλο αυτό συμβαίνει από τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί μέχρι και σήμερα. Δεν είναι ότι καταδικάζουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμείς δικάζουμε όλο το άδικο που πάραξαν όλες τις κυβερνήσεις που μας φτάσαν σε αυτό το σημείο να μιλάμε πλέον έτη 2022 για μια επισητική κρίση και μια ενεργειακή κρίση που πραγματικά έχει οδηγήσει σε τέτοια άνοδο των τιμών που πραγματικά είναι δύσκολο για την κάθε νοικοκυρά να μπορέσει να γεμίσει το καλάθι της, πόσο μάλλον να μπορεί να τα απεξέλθει, να μπορεί να κάνει τις μετακινήσεις ή πόσο μάλλον να μπορεί να πληρώσει το ρεύμα της. Φτάσαμε σε τέτοιο τραγικό σημείο, μιλάμε για εποχή 50 και πιο κάτω, έτσι. Κύριε Πουλατσόγλου, πόσο εξαρτημένη είναι η Ελλάδα ή η αγορά της Ευρώπης και κατά συνέπεια και η Ελλάδα από την αγορά της Ρωσίας? Όταν μιλάμε για μια Ρωσία, μιλάμε για μια υπερδύναμη πραγματικά και μπορούμε να μιλήσουν τα νούμερα, για να μην μιλήσω εγώ. Τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Από την έρευνα που έχω κάνει εγώ και το επιτελείο μου, βλέπουμε ότι η Ρωσία εισάγει στην Ευρώπη το 46%, προσέξτε, των αναγκών της όσον αφορά σε στερεά καύσιμα όπως είναι ο άνθρακας. Αν μιλήσουμε τώρα για φυσικό αέριο, δίνει το περίπου το 38% για τις ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ευρώπη. Και άμα μιλήσουμε για το πετρέλαιο, αντιστοιχεί γύρω στο 26%. Άρα αντιλαμβάνεστε, μόνο στο ενεργειακό κομμάτι, πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να τα απεξέλθει. Και δει που ακόμα διανύουμε το χειμώνα, θα βλέπουμε πολλά νοικοκυριά να μην έχουν θέρμανση. Θα δούμε ότι οι τιμές, αν και έχουν ανεβεί πάρα πολύ, μιλάνε για μια αύξηση των τιμών πάνω από 2,20 το λίτρο τη βενζίνα. Ήδη έχει φτάσει στο 2,05. Η σούπερ αμόλυβδη έχει φτάσει στο 2,10, κάτι τέτοιο είδα. Και 1,90 έχει πιάσει η απλή. 1,10 έχει πιάσει το υγραέριο. 1,66 με 1,70 πλησιάζει το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζεται ότι από Δευτέρα θα έχει πάνω από 1,30. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη θέρμανση και τη μετακίνηση. Τώρα, άμα πάμε στον ηλεκτρισμό... Κύριε Πουλατσόγλου, αυτό συνδέεται και με τις βιομηχανίες, δηλαδή με την ενέργεια θα συνδεθούν, την ενέργεια που εισάγουμε από την Ρωσία. Συνδέονται και οι βιομηχανίες, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή, γιατί αυτό είναι μεγαλύτερο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοείται. Και στην παραγωγή όσον αφορά το φυσικό αέριο, που θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, γιατί εμείς από φυσικό αέριο που χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε 40 με 50% φυσικό αέριο, για να πάρει το 50% με 40% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από φυσικό αέριο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε άμεσο πλήγμα, που σημαίνει θα ανεβεί η χρηματιστηριακή τιμή της χοντρικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα αυτό κυλιόμενα, βέβαια κι άλλο. Και θα φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά θα δυνατούν τα νοικοκυριά να πληρώσουν το ρεύμα. Όσον αφορά τώρα το ρεύμα, θα δούμε μετά ότι το πετρέλαιο θα ανεβεί και ένας άλλος παράγοντας που παράγουμε πάλι ηλεκτρική ενέργεια είναι το πετρέλαιο. Ναι, αλλά θα ανεβεί το ρεύμα όχι μόνο από τις αυξήσεις του πετρελαίου. Επειδή όμως εμείς έχουμε κλειδώσει όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τώρα αυτή τη στιγμή δεν παράγουν, όχι ότι παράγανε πριν, αλλά ειδικά το χειμώνα δεν παράγουν.
Βλέπουμε ότι θα πληρώσουμε και περισσότερο ETMIAR, που σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερους ρήπους και τα δικαιώματα των ρήπων θα ανεβούν πάρα πολύ στο χρηματιστήριο. Άρα λέτε ότι δεν θα είναι μόνο το κόστος του πετρελαίου, θα επιβαρυνθούμε μέσα στους λογαριασμούς και με το ETR. Μπράβο, ETMIAR. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό. Φανταστείτε τώρα να χρειάζεται να πηγαίνετε στη δουλειά σας και να πληρώνετε 2,20 τη βενζίνα το λίτρο. Πραγματικά δεν θα μπορεί ο κόσμος να κινηθεί. Ακριβώς. Τώρα, μα πάμε στο transport, που είναι πραγματικά οι μετακινήσεις φορτίων, υλικών, αγαθών, που πρέπει να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών, είτε σε τρόφιμα, είτε σε υλικά, όπως είναι ανταλλακτικά, αξεσουάρ, τα πάντα, είδη ένδυσης, οτιδήποτε. Φανταστείτε τώρα να σταματήσει το transport, γιατί δεν μπορούν να τα επεξέλθουν στα κόστη. Άρα ανεβούν και όλα αυτά τα υλικά. Αυτή είναι όλη την αύξηση. Πώς θα την μπορούν να την καλύψουν? Εδώ πέρα πρέπει να πάμε και σε μια ανανέωση του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί βλέπετε, ο προϋπολογισμός αυτά δεν τα κάλυπτε αυτές τις αυξήσεις, ούτε είχαν προϋπολογίσει πριν ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα με αυτές όλες τις αυξήσεις θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα πρέπει να μοιραστεί ο προϋπολογισμός, τα χρήματα. Μήπως θα πρέπει να μειωθούν και κάποιοι φόροι για να διευκολυνθούν τα νοικοκυριά, οι βιομηχανίες, η παραγωγή, ώστε να καλυφθούν, να έχουμε επάρκεια στις ανάγκες μας. Καλά, εδώ είναι το οξύμορο, ότι όταν μιλάς σε έναν υπουργό ανάπτυξης και τον λες και είναι το αίτημα των πολιτών, γιατί το έχουμε δει και άμα θέλετε μπορούμε να το ανατρέξουν οι πολίτες όλοι να το δουν στο διαδίκτυο από ανακοινώσεις του υπουργού ανάπτυξης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, όταν λέει ότι δεν προκαλεί η μείωση φόρου, λέει, στα καύσιμα κοινωνικό δίκαιο, αντιλαμβάνεστε τι μας είπε ο άνθρωπος. Δηλαδή η απέτηση των πολιτών για να κατεβούν οι φόροι, τα τέλη, όλα, οι δασμοί από τα καύσιμα για να μπορεί ο Έλληνας πολίτης να κινηθεί, να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες τους, δεν είναι κοινωνικό δίκαιο αυτό. Και ποιο είναι το κοινωνικό δίκαιο? Να βάλουμε και άλλους φόρους, να στραγγίξουμε τον πολίτη, να τον κλειδώσουμε, ώστε να δημιουργηθεί ένα χρέος του πολίτη ανάμεσα σε εταιρείες, είτε είναι ΔΕΗ, είτε είναι χίλιες δύο υπηρεσίες που είναι να πληρώνει. Να δημιουργηθεί αυτό το χρέος για να βοηθήσουμε τις τράπεζες να τους πάρουν τα σπιτιά. Και αυτό είναι κοινωνικά αποδεκτό ακόμα. Και ο Έλληνας πολίτης ακόμα κάθεται και κοιτάει να δει τι. Ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τον εξυπηρετήσουν αργότερα με τις πολιτικές που ήδη επικρατούν. Γιατί, συγγνώμη τώρα, άκουσα λίγο και το διάγγελμα που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά για το Ουκρανικό. Και λέει ότι ο κύριος Μητσοτάκης σέβεται την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία όλων των χωρών. Ναι, όλων των χωρών πριν της πατρίδας μας. Γιατί η πατρίδα του πραγματικά δεν είναι. Γιατί θέλετε εμείς... να πείτε γιατί το λέτε αυτό? Ναι, γιατί ό,τι πολιτικές έχουν ακολουθηθεί δεν εξυπηρετούν επουδενή και πουθενά την πατρίδα μας. Βλέπουμε, ξεπουλήσανε τη Μακεδονία. Ξεπουλάνε τις δημόσιες επιχειρήσεις. Όλες. Όλες έχουν γίνει ιδιωτικές. Λιμάνια, αεροδρόμια, τι να πρωτοθυμηθώ, τρένο ΣΕ, τη ΔΕΗ πρόσφατα. Ναι. Ό,τι παράγει πλούτο, το έχουμε ξεπουλήσει. Μας λένε ότι χρωστάμε κιόλας γύρω στα 400 δισεκατομμύρια και εμείς δεν έχουμε τίποτα, ούτε δρόμους. Και απορώ πραγματικά πώς και μπορούν οι πολίτες ακόμα και κάνουν υπομονή με όλη αυτή την κυβέρνηση και δεν έχουν ενταχθεί ακόμα στην Ελλήνων Συνέλευση. Πραγματικά απορώ. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό με όλη αυτή την αδράνεια, αλλά αυτό που έχω να τονίσω είναι ότι καλά κάνουμε και κοιτάμε τώρα την Ουκρανία και τι βλάβες μπορεί να προκαλέσει στο εσωτερικό μας όσον αφορά την ενεργειακή μας εξάρτηση, αλλά και την επισυντιστική κρίση. Αλλά μην ξεχνάμε το γείτονα που λέγεται Τουρκία. Γιατί αυτός ο γείτονας κάθε 50 χρόνια κάτι παίρνει όσον αφορά την εδαφική ακεραιότητά μας και την κυριαρχία των Ελλήνων. Και βέβαια. Θυμηθούμε το 22 που μας πήρανε τη Σμύρνη, χάσαμε 4 εκατομμύρια με μια τεράστια γενοκτονία όσον αφορά και την Τράπεζα Ανατολής, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Να μην ξεχνάμε πριν, μετά από 52 χρόνια, το 74 που μας πήρανε την Κύπρο σχεδόν ολόκληρη και τώρα μας κάνουν φιγούρα για το Καστελόριζο, την ΑΟΣ. Άρα αναλογιστείτε λίγο τι συμβαίνει και λίγο στη γειτονιά μας και να μην κοιτάμε να δίνουμε ευχές στην Ουκρανία ότι στεκόμαστε δίπλα της και ότι ενώ δεν κοιτάμε τη δικιά μας εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πουλατσόγλου. Προκαλούν όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνουν. Ενώ προκαλούν. Βλέπουμε ότι είναι εμείς στο εσωτερικό μας. Και ο Έλληνας πολίτης πλέον δεν είναι σε κατάσταση που ξεχνάει, γιατί είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες. Όλοι θυμόμαστε, όλοι καταλαβαίνουμε. Το Κυπριακό είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι ακριβώς. Αυτοί όμως μιλάνε με στατιστικές και αν προσέξουμε πραγματικά και δούμε τα προθεσμιακά συμβόλαια του φυσικού αερίου,
δείχνουν πως έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο και κάτι μπροστά μας με υψηλές τιμές του φυσικού αερίου. Δηλαδή, για το καλοκαίρι να δώσουμε ενδεικτικά τιμές, η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφώνεται στα 70 ευρώ, που παραμένει ως και το τέλος του χρόνου στα 73 ευρώ. Ναι, αλλά αυτή την ώρα που μιλάμε, το φυσικό αέριο είναι πάνω από 100 ευρώ. Άρα, τι έχουν να μας πούνε όταν μιλάνε για τα προθεσμιακά συμβόλαια? Είδατε πόσο μεγάλες αποκλήσεις έχουν. Άρα, τα ψηλά γράμματα στις στατιστικές, λίγο να τα βλέπουμε. Εμάς, δεν μας αφορά τι λένε και τι γράφουν ως νούμερα. Το θέμα είναι ποια νούμερα μετράνε σήμερα και ποια τρέχουν σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Εννοείται πως στις τιμές που έχουν εκείνη. Στις τιμές του φυσικού αερίου δεν θα μετρήσουν τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί? Θα ανακληθούν τα συμβόλαια? Όλα, κυρία Θεοδωροπούλου, να γνωρίζετε ότι είναι ενδεικτικά. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει για 1,5 χρόνο μετά ποια είναι η τιμή της μεγατοβατόρας όσο αφορά ειδικά το φυσικό αέριο. Γιατί όταν είναι ένα προϊόν πραγματικά χρηματιστηριακό και η αγορά τρέχει με τέτοιους ρυθμούς και επηρεάζεται καθημερινά και έχει αντίκτυπο από όλα τα κράτη-μέλη αλλά τον κόσμο, αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν μπορεί να είναι μάντης να ξέρει το τι θα γίνει και πώς έχουν δρομολογήσει οι πολυεθνικές παύλα κράτη να χρησιμοποιήσουν, είτε είναι αυτό ένα ενεργειακό προϊόν, είτε είναι τρόφιμο, είτε είναι αγαθό. Άρα, ποιος θα είναι αυτός που θα μας πει μέχρι και το καλοκαίρι του 23 ότι τα προθεσμιακά συμβόλαια, μπορεί, εκεί επενδύουν πάντα, μπορεί να μην είναι σαφής, λέει, αλλά η πρόβλεψη, μπορεί να μην είναι σαφής δηλαδή ως πρόβλεψη, αλλά από όλα αυτά φανερώνουν, λέει, την τάση. Ποια τάση? Εδώ, αδερφέ μου, λες για 73 ευρώ τη μεγατοβατόρα και είμαστε πάνω από 100. Έχεις πέσει 30% έξω. Δηλαδή, ποια στατιστική είναι αυτή εγώ που πρέπει να δω για να καταλάβω το τι συμβαίνει πραγματικά, αλλά να μην δω την αλήθεια? Την αλήθεια, κύριε Πουλατσόγλου, ναι, κύριε, συμφωνούμε. Κύριε Πουλατσόγλου, έχουμε μια τρελή άνοδο τιμών στα καύσιμα. Το αέριο έχει πάρει 46%. Οφείλεται εν μέρη στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την ουσιαστικά τις κυρώσεις που θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με το φόβο του πολέμου. Είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος ή είναι και παιχνίδι των εταιριών που εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση? Και αν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, όποιο και αν είναι το πρόβλημα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πάρει μέτρα, η Παγκόσμια Τράπεζα, να ελέγξει τις τιμές? Δεν πρόκειται κανένας να πάρει μέτρα για να ελέγξει τις τιμές σε αυτό το χάος που έχουν δημιουργήσει οι πολυεθνικές, κυρία Θεοδωροπούλου. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα γίνεται μια υπεροχή δύναμη, θα πω, από τη Ρωσία, γιατί δεν της αρέσει την γειτονιά της το τι γίνεται. Θέλω να πω στην αυλή της. Δεν θέλει να έχει πολλούς εχθρούς όπως είναι το ΝΑΤΟ σε περιοχές όπως είναι η Ουκρανία και γύρω-γύρω από αυτήν. Να θυμηθούμε λίγο τη Γεωργία, την Τσετσενία, γι' αυτό γίνανε εκεί οι πολέμοι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Όταν βλέπουμε ότι αυτός ο πόλεμος ανεβάζει όντως τις χρηματιστηριακές τιμές σε όλα αυτά τα αγαθά και πάμε σε μια, έτσι πως το βλέπουμε να γίνεται, σε μια διακοπή πραγματικά, σε μια ενεργειακή εξάρτηση, θα πω, βλέπουμε και παίρνουμε και αφουγκραζόμαστε το τι συμβαίνει στην αγορά. Βλέπουμε μια διεθνή ναυτιλία να κάθεται και να καταστρώνει σχέδια έκταση της ανάγκης για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, καθώς αλλάζουν όλα τα δρομολόγια και η ζήτηση των πλοίων. Όσον αφορά τους ναυτιλιακούς κλάδους, μιλάω. Ναι. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα όσον αφορά και στις τιμές. Γιατί αλλάζει το. Πώς να σου το πω. Η επιπλέον ζήτηση τώρα στον άνθρακα που θα χρειαστεί να γίνει, γιατί αν καταλαβαίνετε, αν κλείσει τη στρόφιγγα η Ρωσία από την Ουκρανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε άλλες αγορές ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντλήσουμε αυτό το ενεργειακό κομμάτι που μας λείπει, δηλαδή υδρογονάνθρακες. Θα πρέπει να απευθυνθούμε ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στον Καναδά ή στην Νότια Αφρική ή στο Κατάρ, που σημαίνει ότι όσον αφορά τις μελέτες που έχουν γίνει και τις αναφορές από τους ναυλομεσητικούς οίκους, θα δούμε ότι αυτό δημιουργεί μία αύξηση όσον αφορά των ηλίων του μεταφερομένου φορτίου. Που τι σημαίνει αυτό? Λόγω μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ των προορισμών ανεβαίνει το προϊόν, γιατί το προϊόν ανεβαίνει λόγω αυτού του κόστους. Ναι, αλλά αυτό μετακυλίεται και στον καταναλωτή. Άρα αντιλαμβάνεστε γιατί ακόμα θα ανεβούν εξτρά παραπάνω τα καύσιμα και οτιδήποτε προϊόν είναι απορριπτό. Εννοείται ότι είναι μόνο το κόστος της μεταφοράς. Γιατί δεν είναι μόνο το κόστος της μεταφοράς. Όχι, εννοώ ότι είναι και αυτό. Αυτό όμως
δημιουργεί ανησυχίες λόγω εφοδιασμού στην αγορά και η αγορά, επειδή επηρεάζει το χρηματιστήριο, παίρνει και μια χρηματιστηριακή αύξηση πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Αφορά, γιατί η ζήτηση είναι, αυτά είναι κυρία Θεοδωροπούλου, μέσα στο χρηματιστήριο όταν μιλάμε, μιλάμε για προσφορά και ζήτηση. Δεν μιλάει κανένας για την παραγωγή. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πάρουμε, ποιος θα το παράξει. Τους ενδιαφέρουν ότι εμείς έχουμε τέτοια ζήτηση, παράδειγμα, και τέτοια προσφορά. Αν η προσφορά είναι μικρότερη της ζήτησης, τότε το προϊόν είναι φθηνό. Αν η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά μικρή, αντιλαμβάνεστε, οι ύψεις φτάνουν στο Θεό. Και αυτό συμβαίνει με το χρηματιστήριο. Τώρα που η ζήτηση σε φυσικό αέριο και υδρογονάθρα και σε εν γέννη είναι μεγάλη, βλέπετε ότι αυξήθηκαν όλα τα προϊόντα. Και αυτό μετακυλίεται όχι μόνο στα ορυκτά καύσιμα. Τα ορυκτά καύσιμα όμως ευθύνονται πραγματικά, γιατί μετακυλίουν ένα διακομιστικό, μια διακομιστική αύξηση της μεταφοράς, όπως είναι τα transport και γενικά, όπως είπαμε πριν, για τα πλοία, που πραγματικά αυτές οι τιμές επηρεάζουν και τα τρόφιμα. Γιατί και το τρόφιμα αγαθό είναι. Κύριε Πουλατσόγλου, είναι προτεραιότητα στο σπίτι μας. Κύριε Πουλατσόγλου, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Κύριε Πουλατσόγλου, έχουμε επανέλθει. Θέλω να μου απαντήσετε μία ερώτηση. Ουσιαστικά μπορεί η παγκόσμια κοινότητα να προστατεύσει την οικονομία, την παγκόσμια οικονομία, παίρνοντας κάποια μέτρα? Και ποια μέτρα είναι αυτά, εάν μπορεί? Η αλήθεια είναι ότι η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να κάνει τα πάντα, έτσι. Το θέμα είναι ποια είναι η διάθεση και πόσο σκελετωμένη είναι πίσω από πολυεθνικές. Που αυτό ακόμα δεν το έχουμε γνωρίσει, γιατί δεν έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι να κάνουμε ένα ταμείο με όλες αυτές τις επιτροπές που πραγματικά έχουν δημιουργήσει όλες αυτές οι πολυεθνικές και πόσο έχουν εντριφθεί μέσα σε όλους τους οργανισμούς που έχουν δημιουργηθεί. Παράδειγμα, θέλω λίγο να πάμε σε έναν οργανισμό που είναι για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. Ναι. Πραγματικά υπάρχει ένας οργανισμός που σε αυτόν τον οργανισμό το δημιουργήσανε γι' αυτό, για να υπάρχει μία συνοχή, μία ασφάλεια στην Ευρώπη, ώστε όλα να πηγαίνουν άρτια για την ευημερία των ανθρώπων. Ένας διακρατικός οργανισμός, το έχω στείλει το link, μπορείτε να το αναδείξετε. Ναι, 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 φαίνεται τώρα, κύριε Πουλατσόγλου. Εδώ μας μιλάει ότι είναι ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Είναι ο μεγαλύτερος διακρατικός οργανισμός για τη διαφάλιξη την ασφάλεια στον κόσμο. Δηλαδή, βγάλαμε τώρα και δημιουργήσαμε έναν οργανισμό να ασφαλίσουμε τι? Τον κόσμο. Διαφύλαξη, να ασφαλίσουμε, να διαφυλάξουμε δηλαδή με λογική, να ασφαλίσουμε με λογική τον κόσμο. Και μας μιλάει ότι σκοπός του, λίγο πιο κάτω, της δημιουργίας του, είναι η έγκυρη αντιμετώπιση, η αποτροπή συγκρούσεων, η διαχείριση κρίσεων, η αποκατάσταση μετά από συγκρούσεις, καθώς και να προάγει τη συνεργασία στην περιοχή. Μιλάμε μέσα σε αυτό το σκοπό, έχουν ενταχθεί για να δημιουργηθεί αυτός ο οργανισμός 57 χώρες. Μέσα σε 57 χώρες βρίσκονται άλλες στην Ευρώπη, άλλες στον Κάυκασο, άλλες στην Κεντρική Ασία, στην Βόρεια Αμερική, όπως μας μιλάει, και, και καλύπτουν το σύνολο του βόρειου ημισφαιρίου. Άρα βλέπουμε ότι έγινε αυτό για να γίνει, έγινε ως συνεργασία δηλαδή. Θα συνεργαστούν για αυτόν τον σκοπό και τον στόχο. Έτσι δεν είναι? Σε αυτή τη λοιπόν την τέτοια, στα κράτη-μέλη, δηλαδή σε αυτόν τον τεράστιο οργανισμό που έχουν δημιουργήσει, υποτίθεται, για την ασφάλεια του πολίτη, μέσα αυτούς είναι και η Ελλάδα. Αλλά είναι και η Ρωσία, είναι και η Ουκρανία. Αλλά είναι όλη σχεδόν η Ευρώπη. Άμα δείτε τα κράτη, τα 57, τα πιο πολλά είναι ευρωπαϊκά, έτσι. Είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι και η ΗΠΑ. Μιλάμε από τους, υποτίθεται, από τους G7, είναι μέσα όλοι. Και βλέπουμε τώρα ότι στην προεδρία αυτή
το 2009 ήταν και η κυρία Μπακογιάννη, το κυρία εισαγωγικά. Και η κυρία Μπακογιάννη. Που η κυρία Μπακογιάννη, εκτός από πρόεδρος αυτής του ομίλου, έχει κάνει και υπουργός πολιτισμού, υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, υπουργός εξωτερικών πάνω απ' όλα. Εγώ θέλω να έρθω στο τώρα. Εγώ τώρα, ναι, κάνουμε μια εκπομπή για να μιλήσουμε για το τι συμβαίνει τώρα, αλλά θέλουμε να δούμε όμως και το πριν. Ότι πριν η κυρία Μπακογιάννη που ήταν πρόεδρος αυτής της συνεργασίας ήταν και υπουργός εξωτερικών που μπορούσε να πει, να μπορούσε να προβάλλει πραγματικά τις θέσεις της Ελλάδος που δεν το έχει κάνει ποτέ σε μια τέτοια χώρα πραγματικά που είναι το κέντρο του κόσμου. Βλέπουμε τρεις Ηπείρους. Είμαστε το, άμα θέλετε, αυτό το κράτος που πραγματικά βοηθάει και συνορεύουν τρεις Ηπείροι. Και δεν μπορούμε εμείς να είμαστε αυτάρκης από τρόφιμα ή από ενέργεια, αν είναι δυνατόν. Με μια τέτοια βιοποικιλότητα να μιλάμε για επιστημιστική κρίση, πού, στην Ελλάδα. Αυτά είναι αυτά. Πραγματικά, ναι, γι' αυτό δημιουργήθηκε η ανάγκη στο να δημιουργήσουμε την Ελλήνων Συνέλευση, κυρία Θεοδωροπούλου. Γιατί καλά είναι να συζητάμε τα προβλήματα, καλά είναι να συζητάμε την αύξηση, ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε και μια θέση ως πολίτες. Ότι όλο αυτό δεν το ανεχόμαστε άλλο. Και υπάρχουν πολίτες πραγματικά που παίρνουν θέση. Και αυτοί οι πολίτες πραγματικά έχουν δημιουργήσει, γιατί πήραμε όλη την αλήθεια από τον Πεντεργάτη σε αυτόν τον αγώνα που είναι ο Αρτέμης Σόρας και δεν είναι και κανένας άλλος. Γιατί κανένας άλλος δεν ήθελε να μας πει την αλήθεια πραγματικά. Είναι ο μόνος που τα έβαλε με όλο αυτό το καθεστώς, που πραγματικά τον κυνηγάει από την ώρα που εμφάνισε την αλήθεια. Γιατί αυτό δεν μπορεί να τον κυνηγήσει κανένας. Την αλήθεια πολεμούν αυτοί. Το θέμα είναι ότι την αλήθεια αυτή που πρέπει δεν την πολεμούν αυτοί καθένα. Που είναι και εμάς, γιατί εμείς ήρθαμε να εμφανίσουμε την αλήθεια, μπήκαμε σε αυτό, είδαμε το δίκαιό μας, είδαμε τον πλούτο μας, είδαμε το τι ακριβώς έχουν συμβεί από όλες τις καθεστωτικές κυβερνήσεις και πραγματικά δημιουργήσαμε αυτούς τους τοπικούς οργανισμούς να μπορεί ο Έλληνας πραγματικά να μπει σε μια νομική εκπροσώπηση που πραγματικά θα εκπροσωπήσει αυτός μέσα από τη δημόσια διοίκηση τα δίκαια και τα δικά του. Γι' αυτό το κάλεσμα είναι η ένωση όλων των Ελλήνων απανταχού της γέας. Εμείς θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να ενωθούν, κυρία Θεοδωροπούλου, για να πραγματικά μέσα από τους δήμους τους να φανεί αυτή η ένωση ώστε να διεκδικήσουμε τα δίκαια και τα δικά μας. Εγώ προσωπικά, αν θέλετε και τη γνώμη μου, δεν βλέπω καμία κυβέρνηση. Εγώ βλέπω πολίτες που πραγματικά υποφέρουν τις στρατηγικές, θέλετε να τις πείτε, πολιτικές, θέλετε να τις πείτε, καθεστωτικές. Πες όπως θέλετε, ταμπέλες μπορούμε να βάλουμε πολλές σε όλο αυτό το άδικο που εισπράττει ο Έλληνας πολίτης. Το θέμα είναι να πάμε στη λύση. Και η λύση πραγματικά, κυρία Θεοδωροπούλου, είναι μόνο η Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί έρχεται με αποδείξεις, έρχεται με στοιχεία, έρχεται με πλούτο, έρχεται με νόηση, με στρατηγική να ενώσει όλους τους Έλληνες. Και πραγματικά ο Έλληνας φοβάται να δράσει, γιατί νιώθει μόνος του, κυρία Θεοδωροπούλου. Δεν έχει αυτή ακόμα στην ένωση. Κύριε Πουλατσόγλου, αυτό που θέλω να μου πείτε είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, με μια διακυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης, πώς θα μπορούσε να σταθεί η Ελλάδα μέσα σε αυτό το χάος που αρχίζει και διαφαίνεται για την παγκοσμία κοινότητα? Εμείς καταρχήν έχουμε καταθέσει έναν τεράστιο, κάποιες τεράστιες πραγματικές δηλώσεις στον Άριο Πάγο. Πραγματικά έχουν εγκριθεί όλες. Δεν μπορούσαν να μην εγκριθούν, γιατί πραγματικά οι πραγματικές μας δηλώσεις είναι για τον ίδιο τον άνθρωπο, για την ίδια τη φυσιολογία του. Το θέμα είναι ότι μέσα στις πραγματικές δηλώσεις αναφέρουμε το κάθε τι πώς θα το κάνουμε, με στοιχειοθετημένο πλούτο, με συγκεκριμένα εργαλεία, που σημαίνει ότι το μόνο που περιμένουμε είναι τον Έλληνα πολίτη. Δεν περιμένουμε κάποιον άλλο. Όλα είναι έτοιμα, είναι στατικοποιημένα να γίνουν. Το μόνο που λείπει από όλη αυτή τη διαδρομή είναι πραγματικά ο Έλληνας πολίτης να συστρατευτεί με το όλον. Γιατί πραγματικά μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, Έλληνα πολίτη. Απλά θα είσαι θεατής πραγματικά σε όλο αυτό το χάος που έχουν δημιουργήσει όλες αυτές οι καθεστωτικές κυβερνήσεις. Ενώ η Ένωση σου προσφέρει όλη την αφωνία που μπορείς και είναι δικιά σου. Κύριε Πουλατσόγλου, μιλάμε όμως για μια παγκόσμια τώρα ταραχή και κρίση και στην οικονομία και ειδικά στα τρόφιμα, που η Ελλάδα δεν φαίνεται να είναι ικανή να την καλύψει. Ακόμα και με διακυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης, είναι πολύ δύσκολο το διάστημα να μπορέσει να καλυφθεί. Μιλάμε για μια άμεση κρίση. Τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Η Ελλάδα μπορεί να κάνει τα πάντα, κυρία Θεοδωροπούλου. Έχουμε όλα αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που πραγματικά μπορούμε να στηρίξουμε την οποιοδήποτε επένδυση, αρκεί να είναι στη φυσιολογία μας. Το θέμα δεν είναι αυτό το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Το θέμα είναι ότι εμείς ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά βλέπουμε και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτοί. Και τι μπορούν να κάνουν αυτοί. Αυτοί να οικοδομήσουν ολόκληρη την Ελλάδα. Να κάνουν την Ελλάδα ένα εργοτάξιο με ένα πλούτο πραγματικά
Είναι παντιοτρόπος αποδεδειγμένος. Δεν θέλουν να βάλουν χέρι σε όλα αυτά τα παγκόσμια καταπιστέματα που είναι των Ελλήνων για να μπορούν να οικοδομήσουν και να βιομηχανιοποιήσουν όλη τη χώρα. Δεν θέλουν να βγούμε από την επισητική κρίση, δεν θέλουν να βγουν από τον ενεργειακό εφοδιασμό, γιατί δεν θέλουν τον Έλληνα πραγματικά να είναι ελεύθερος. Θέλουν τον Έλληνα και τον κάθε πολίτη, δεν μιλάω μόνο για τον Έλληνα, γιατί αναφέρετε και εσείς ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Είναι παγκόσμιο, ναι, γιατί όλοι οι πολίτες τελικά έχουν εμπιστευτεί όλες αυτές τις αντιπροσωπείες, θα πω, που έχουν δημιουργήσει ως κυβερνήσεις. Και εμείς τους δίνουμε την ψήφο μας για να αντιπροσωπεύσουν όλοι αυτοί εμάς. Και αυτοί οι αντιπρόσωποι πήραν το δίκαιό μας και δεν το διαχειριστούν για μας. Βλέπουμε ότι αυτοί μας δίνουν δικαιώματα μέσα από το δικό μας το δίκαιο. Δικαιώματα εμείς δεν έχουμε, κυρία Θεοδωροπούλου. Έχουμε δίκαιο δικό μας και πραγματικά αυτό το δίκαιο για να ισχύσει πρέπει να δείτε τον άνθρωπο ενωμένο. Και ο άνθρωπος πραγματικά δεν είναι ενωμένος τώρα. Έχει γίνει ένας ιδιώτης που πραγματικά ελπίζει ότι αυτοί που επέλεξε θα τον φέρουν την άνοιξη εισαγωγικά. Η άνοιξη δεν έρχεται με ελπίδες. Έρχεται με πράξη και με έργα. Έρχεται με μια ξεκάθαρη θέση. Και η θέση σου πραγματικά, Έλληνα αδερφέ μου, είναι στην Ελλήνων Συνέλευση. Γιατί εμείς πραγματικά προσπαθούμε για όλο το σύνολο, για όλους τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να περάσει σε όλους τους Έλληνες. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα πραγματικά ποια είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Δεν είμαστε ένα κόμμα που δημιουργήθηκε για να κατεβούμε στις εκλογές για να πιάσουμε μία θέση στη Βουλή. Είμαστε αυτοί που θα κάνουμε την αλλαγή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα ενωμένοι δεν μπορούσε να μας σταματήσει κανένας. Τώρα όμως έχουμε και τα όπλα. Έχουμε όλα αυτά τα ηχέγγυα που θα μπορούμε να κάνουμε πραγματικά την ανατροπή. Καταλάβατε. Ναι, κύριε Πουλατσόγλου. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω κάπως διαφορετικά. Κατανοητό. Πρέπει να μπούμε στην διαδικασία να αντιληφθούμε ότι αυτό άλλο δεν βγαίνει. Πρέπει τελικά όλοι να ενωθούμε. Έχουμε γεμίσει σε μία Βουλή που υποτίθεται ότι είναι των Ελλήνων, αλλά έχουμε γεμίσει κόμματα. Έχουμε κομίσει κόμματα με διαφορετικές ιδεολογίες, αντιλήψεις, λες και δεν είναι εκεί πέρα για έναν σκοπό και έναν στόχο. Θα έπρεπε να είχαμε. Ναι, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό και έχει αρχίσει και γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο. Ξεκαθαρίζει το τοπίο, ποιος ακριβώς, ποια θέση παίρνει το κάθε κόμμα, ποια είναι η θέση του, πώς απομακρύνεται, πώς προδίδει τους ίδιους τους πολίτες. Όλα αυτά τα βλέπουμε. Είναι κατανοητά. Τα βλέπουμε όλοι οι πολίτες τι ακριβώς συμβαίνει. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αυτή την κρίσιμη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τεράστια έλλειψη τροφίμων, σε μια τεράστια ενεργειακή κρίση, εάν διαβλέπετε εσείς ότι υπάρχει κάποιο μέλλον ή θα μας παρασύρουν στη δίνη ενός πολέμου ή οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα είναι ολέθριες για τους Έλληνες πολίτες. Εγώ δεν θέλω να δω αυτό το σενάριο πραγματικά καθόλου, αν και όλα οδηγούν εκεί, κυρία Θεοδωροπούλου, γιατί βλέπουμε ότι πάει ο πλανήτης για να γίνει ένα restart. Το μόνο restart που ξέρουν να κάνουν αυτοί είναι κάθε τόσο να μας κάνουν και έναν παγκόσμιο πόλεμο, ώστε να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Εκεί πραγματικά είμαστε απλά χαμένοι. Το θέμα είναι να καταλάβει ότι ο πολίτης όλο αυτό τα παράγει και επειδή η δημιουργός δύναμη είναι μόνο ο ίδιος ο πολίτης και καμία αντιπροσωπεία κανενός κόμματος και καμιάς κυβέρνησης πρέπει τώρα να ασχοληθεί και με τη δημόσια διοίκηση. Όλα αυτά γίνονται γιατί ο πολίτης πραγματικά δεν είναι ενεργός. Δεν έχει μπει σε μια διαδικασία να ασχοληθεί με τα κοινά. Έχουμε αφήσει, εννοείται ότι έχουμε αφήσει τις ζωές μας, τις αποφάσεις για τις ζωές μας να τις παίρνουν κάποιοι άλλοι. Εννοείται αυτό και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Πραγματικά ζούμε όλοι σε ένα Δήμο. Όλο αυτό το Δήμο τον πληρώνουμε. Ανεξαρτήτως πόσες φορές. Άλλος για πρόστιμα, άλλος για τη ΔΕΗ, για το ΤΑΠ του, άλλος για το νερό, άλλος για τη τηλεθέρμανση. Για δημοτικούς φόρους. Από πολλούς τρόπους πληρώνουμε καθημερινά το Δήμο μας. Σωστά. Σωστά. Για να φτιάξει, υποτίθεται, ο Δήμος κάποια έργα για να εξυπηρετήσει όλους εμάς. Σωστά. Ναι. Ναι. Αλλά όλοι οι Δήμοι χρωστάνε. Που ο Δήμος είναι μονοπόλιο. Μαζέψαν ποτέ οι πολίτες πραγματικά να κάνουμε ένα ταμείο εμείς οι πολίτες με τον οποιοδήποτε δήμαρχο, να δούμε το τι συμβαίνει, πού πήγαν τα λεφτά μας. Γιατί ο Δήμος στην ουσία είναι το κράτος μας, εμάς. Και η Ομοσπονδία των Δήμων δημιουργεί τη χώρα. Άρα βλέπουμε ότι η Ομοσπονδία των Δήμων δημιουργεί το κράτος, το σύνολο, το όλον δηλαδή. Εμείς, το Δήμο το δικό μας, κάναμε ποτέ κανένα ταμείο? Όχι, κανένας δεν έχει κάνει. Και βγαίνουν με περιττό θράσος οι δήμαρχοι και μας λένε ότι χρωστάμε. Και αντιλαμβάνουμε ότι στο Δήμο Κοζάνης βγαίνουμε και χρωστάμε εμείς και πληρώνουμε το χρόνο 600.000 ευρώ το κοχρεολύσια. 600.000 ευρώ το χρόνο ο Δήμος Κοζάνης. Ναι, και βγαίνει μέσα από το site. Μας το λένε, δεν μας το κρύβουν οι άνθρωποι ότι χρωστάμε. Το θέμα είναι πού πήγαν τα λεφτά μας. Πού επενδύθηκαν.
Πού κατασπαταλίστηκαν. Τι έγινε, γιατί εγώ έργα στην Κοζάνη δεν βλέπω. Πριν από μία τηλεθέρμανση δεν έχω κάνει τίποτε άλλο. Δηλαδή, δρόμοι δεν υπάρχουν. Γήπεδα δεν υπάρχουν. Σχολεία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα, αλλά τελικά χρωστάμε κιόλας. Και τα λεφτά μας πού πήγανε. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάθε φορά, γιατί αν είστε και γονιός και έχετε παιδιά στο σχολείο, να μας φωνάζουν για να κάνουν παιτία, να δίνουν πάλι λεφτά, γιατί υποτίθεται η δημόσια είναι η παιδεία. Δεν είναι δημόσια τελικά η παιδεία. Αλλά και παιδεία δεν έχουμε. Και τελικά για όλο αυτό τη διαδρομή που και εδώ που έχουμε φτάσει, τελικά μήπως φταίει γιατί δεν έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε παιδεία το τι συμβαίνει μέσα στον χώρο που ζούμε και δραζόμαστε. Αλλά κατά τα άλλα ψαχνόμαστε να βρούμε τι μας φταίει. Δηλαδή ζούμε σε ένα Δήμο και δεν ξέρουμε τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Δεν ξέρουμε δηλαδή το τι συμβαίνει με το αστυνομικό μέγαρο που έχει τόσες υπηρεσίες και πώς πρέπει να προστατεύει η αστυνομία εμένα. Αλλά μιλάμε για δικαιοσύνη, αλλά δεν ξέρουμε το δίκαιο πώς προβάλλεται. Και τι πρέπει να κάνει όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, ποια είναι η εργασία τους για τον Έλληνα πολίτη και πώς πρέπει να παράγεται το δίκαιο για να, αυτό το δίκαιο να το παράγει ένα και ο πολίτης, ώστε να μην βιώνουμε όλο αυτό το άδικο. Αλλά τελικά από όλη αυτή τη δικαιοσύνη που επικρατεί στις μέρες μας, εγώ νιώθω αδικημένος. Ποια δικαιοσύνη, κύριε Πουλατσόγλου, δεν έχουμε δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Αυτό το γνωρίζω και όλος αυτός ο συνειδητισμός μου ήταν για να αντιληφθούμε ότι τελικά όλα αυτά μήπως είναι από την παιδεία. Γιατί τελικά παιδεία δεν έχουμε. Και πώς να υπάρξει παιδεία. Σχολεία, σχολεία κυρία Θεοδωροπούλου, δεν υπάρχουν. Ο γονιός πλέον δεν μπορεί να ασχοληθεί με το παιδί του γιατί ο νυχτημερών εργάζεται, δουλεύει και δεν μπορεί να ασχοληθεί. Είναι κουρασμένος. Άρα το παιδί μεγαλώνει στον αυτόματο και βλέπουμε να εκτροχιάζονται όλα και τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στην Ένωση. Γιατί εντάξει, ξεφύγαμε από το θέμα μας. Ήταν η κρίση και η κρίση αυτή δεν θα σταματήσει ποτέ όσο ο πολίτης, γενικά ο άνθρωπος, αδρανεί. Εγώ δεν θέλω να μιλάω μόνο για το τώρα, το τι συμβαίνει τώρα. Το τώρα το γνωρίζουν λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι κυρία Θεοδωροπούλη υποφέρουν από πολλά πράγματα. Βλέπουμε ασφιχτιά ο κόσμος και από τις αυξήσεις και από το ότι δεν έχει να πάρει τα απαραίτητα αγαθά για το σπίτι του, δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, δεν μπορεί να κάνει τις μετακινήσεις του, δεν μπορεί να στείλει το παιδί του στο σχολείο. Αλλά καθόμαστε να μιλάμε το τι συμβαίνει με την Ουκρανία και πραγματικά θλίβομαι όταν μιλάει ένας πρωθυπουργός έτσι ότι σέβεται την εδαφική ακαιρεότητα και την κυριαρχία των άλλων κρατών. Όλων των κρατών. Ναι, αλλά η δικιά μου εθνική κυριαρχία που δεν έχω αυτάρκεια σε τρόφιμα δεν είναι θέμα κυριαρχίας, κυρία Θεοδωροπούλου. Πρέπει να βασίζομαι εγώ ως κράτος από ένα άλλο κράτος για την εθνική μου κυριαρχία όσον αφορά τον εφοδιασμό μου. Πραγματικά αυτό για την Ελλήνων Συνέλευση είναι εγκληματική ενέργεια. Να μην είμαστε αυτάρκεις όσον αφορά τα τρόφιμα και την ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας μου. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να μετέχει σε κυρώσεις, δεν μπορεί να μετέχει σε μία. Από καμία συμμαχία, από καμία πλευρά μιας διαμάχης, ναι, όταν δεν έχεις επάρκεια. Άμα αυτό όμως θέλετε να το μικρύνουμε όμως και το πάμε στα περιθώρια του Δήμου μας που δούμε και δραζόμαστε, το ίδιο συμβαίνει και στο Δήμο μας. Ναι, ναι, είναι συνέπεια. Είναι άλλη κλίμακα. Πληρώνουμε. Ίδια πραγματικότητα. Τα λεφτά μας δεν ξέρουμε που πάνε, που επενδύονται. Εμείς παροχές πλέον δεν έχουμε. Και τελικά ακούω και το άλλο από τον κύριο Πιτσιλή ότι εξοικονομήθηκαν από το δημόσιο 2 εκατομμύρια ώρες ετησίως. Από πού εξοικονομήθηκαν, κυρία Θεοδωροπούλου, επειδή μας μάθανε ίντερνετ, να μπαίνουμε να κάνουμε στον κομπ διάφορα, να βγάζουμε υπεύθυνες δηλώσεις, εξειδοποίησεις, να βγάζουμε κάποιες εντολές. Μας μάθανε υπολογιστές δηλαδή για να εξοικονομηθεί ο χρόνος από τις τράπεζες που μας δίνουν το δικαίωμα τώρα μέσω ίντερνετ και μέσω διαπίστευσης κάποιων κωδικών να βγάζουμε λογαριασμούς για να εξυπηρετήσουμε εμείς τις τράπεζες, να κάνουμε δηλαδή τις τράπεζες στη δουλειά επάλι εμείς. Και στο τέλος να βλέπουμε να κλείνουν υποκαταστήματα, στο τέλος να βλέπουμε να κλείνουν εφορίες και στο τέλος ο πολίτης να έχει πρόβλημα να μην ξέρει πού να απευθυνθεί και να οδηγείται στην αυτοκτονία. Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι ότι εξοικονομήθηκαν ώρες. Που βάλανε επιπλέον ώρες στον ίδιο τον πολίτη που δεν έχει χρόνο ούτε να αναπνεύσει. Εις βάρος των πολιτών εννοείται. Αλλά εξοικονομήθηκαν για να κερδίσουν το δημόσιο και να κερδίσουν οι τράπεζες κατά βάση. Όχι, όχι. Το ηθικό δίδαγμα είναι άλλο, κυρία Θεοδωροπούλου. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι πάμε σε μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση που θα γίνονται όλα με ένα ίντερνετ και θα μας κόβουν λογαριασμούς γιατί όλοι θα χρωστάνε στο τέλος. Θα μας κόβουν λογαριασμούς και θα πεθαίνουμε. Θα πεθαίνουμε αθόρυβα. Γιατί πραγματικά αυτό θέλουν. Να πεθάνουμε αθόρυβα. Γιατί τελικά αυτό που ενοχλεί στην Ελλάδα είναι οι Έλληνες. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν έχετε άδικο. Έχετε πολύ το δίκιο, κύριε Πουλατσόγλου. Δεν είναι να έχω δίκιο. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Τι πρέπει να κάνει ο πολίτης. Ο πολίτης πρέπει να συστρατευτεί. Έχει αργήσει να συστρατευτεί, κυρία Θεοδωροπούλου. Γι' αυτό κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου σε κάθε εκπομπή που κάνουμε. Απ' τη μία, ναι, βλέπουμε το τώρα. Βλέπουμε τους ηθικούς αυτούργους που το κάνανε. Αλλά πρέπει να πάμε και σε ένα διατάφτα. Πρέπει να ενωθούμε.
αν δεν ενωθούμε, και πού να ενωθούμε, κάτω από μια νομική και συνταγματική διαδικασία να το κάνουμε. Δεν θα βγούμε άναρχα, δεν θα βγούμε στις πλατείες, δεν θα βγούμε να φωνάξουμε να χτυπήσουμε κανέναν. Όχι, εμείς θα πάμε πολιτισμένα. Θα πάμε με μεσοφροσύνη. Κύριε Μπουλατσόγλου, να σας ευχαριστήσω. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ήταν μια έντονη εκπομπή. Κυρία Θεοδωροπούλου, συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά δεν γίνεται. Βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και ώρες-ώρες είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα πούμε στη γλώσσα που καταλαβαίνει πραγματικά ο ίδιος ο πολίτης. Δεν πρέπει να κάνουμε, εγώ δεν θεωρώ, δεν μπορώ να κάνω ξύλινο διάλογο. Εγώ πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και η αλήθεια πραγματικά είναι αυτή. Γιατί το τώρα το βλέπουν όλοι το τι συμβαίνει. Βλέπουν όλο αυτό το άδικο. Πρέπει όμως να αντισταθούν, δηλαδή να αλλάξουν στάση. Αντίσταση, ναι. να πάρουν μια διαφορετική στάση από αυτή που έχουν τώρα, που πραγματικά δεν το χρησιμεύει και πουθενά αυτή η στάση που έχουν τώρα οι αδρανείς. Ναι, δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει εξυπηρετήσει. Δεν έχει βοηθήσει. Ποιο θα βοηθήσει αυτό, κυρία Θεοδωροπούλου? Θα βοηθήσει ίσως εταιρείες, θα βοηθήσει άλλα συμφέροντα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δύναμη φως σε όλους σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Μπουλατσόγλου. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένω με το μήνυμα του κυρίου Μπουλατσόγλου ότι η ένωσή μας είναι η μοναδική που θα μας βγάλει από αυτή την κρίση που δεν φαίνεται να έχει τέλος.